πρέπει να ξέρουν με ποιον φεύγω και πού πάω. Ωραία. Να τους γνωρίσουμε και τους θείους σου και τους ανιψιούς σου και τον κύκλο σου. Τσατίστηκε. Όχι, καθόλου. Έτσι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μήπως είναι και ο Νίκος? Όχι, γλυκιά μου, ο Νίκος λείπει. Α, μάλιστα. Προσπαθώ να τον βρω στο κινητό του. Μπορεί να μην πιάνει γιατί είναι στην Αυστραλία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είπατε είναι? Στην Αυστραλία. Για δουλειές? Όχι, πήγε να βρει μια φίλη του. Ποια είστε αν επιτρέπετε? Είμαι... από τον Ιππικόμιλο, μια γνωστή του. Α, ναι, ξέρω. Το όνομά σας? Νέμεσης. Ωραίο όνομα. Όταν γυρίσει θα του πω τι πήρατε. Ξέρετε πότε γυρνάει? Εξαρτάται από τη φίλη του, γιατί θα γυρίσουν μαζί. Α, μάλιστα, θα γυρίσουν και μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνω? Ναι, γεια σας. Από το 725 τηλεφωνώ. Θα ήθελα μια τούρτα σοκολάτα. Μέγεθος... οικογενειακό. Hello? Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Τη Στέλλα, Άδελα. Τη Στέλλα? Δεν είναι εδώ. Ποια είστε? Μια φίλη της από την Ελλάδα. Παίρνω σπίτι της και δεν απαντά. Μπορώ να τη βρω κάπου αλλού? Βίκη εσύ είσαι? Ναι, πού θα βρω τη Στέλλα? Η Τούλα είμαι. Το ξέρω. Πού μπορώ να τη βρω? Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι πολύ βιαστική. Πες μου πού θα βρω τη Στέλλα. Τι να σου πω, βρε Βίκη μου. Η Στέλλα είναι με τον Νίκο. Θα πηγαίνανε για φαγητό και μετά για shopping. Προσπάθησε πολύ αργά σπίτι της. Θα τους βρεις και τους δύο εκεί. Σε ευχαριστώ. Κατά τις 12 ώρα δική μας πάρε. Εγώ εχθές τους πέτυχα τέτοια ώρα στο ντουζ. Και μέσα σε 2 λεπτά το όμορφο προσωπάκι σάρωσε. Η πορσελάνινη επιδερμίδα έσπασε. Ρητίδες χαράκωσαν το μέτωπο. Η πεντάμορφη κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ούρλιαξε από τρόμο. Τώρα θα δεις. Ναι, γεια σας. Το τηλέφωνο του εργοστασίου Μπεζεντάκος θα ήθελα. Ναι, γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ πολύ. Μία σου και μία μου κάθαρμα. Όχι, δεν γίνεται. Κάπου αλλού πρέπει να ξεσπάσω. Ψώνια. Μπεζεντάκου. Βλάσεις, τα σέβη μου. Γεια σας, τι γίνεστε? Έλεγα, αν θέλατε δηλαδή, αντί να έρθω από εκεί να βρεθούμε το βράδυ για κανένα ψαράκι. Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε μου χρωστάτε και ένα κέρας. Φυσικά, δεν το ξεχνώ. Να περάσω να σας πάρω? Όχι, όχι, θα έρθω μόνη μου. Πάμε στο ίδιο ταβερνάκι που πήγαμε χτες. Ναι, γιατί όχι. Σου πιάσα τη μάνα. Πιάσε τι? Ορίστε. Όχι, όχι, σε ένα φιλαράκο μιλούσα. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ στη 9. Μπεζεντάκου, πείτε του Ζεράρ σε μισή ώρα είμαι εκεί. Μάσκα και χτένισμα.
ή μήπως θέλω Βίκη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κι εγώ καλά. Πού βρίσκεσαι? Δεν ξέρω. Ο αιώνιος Λάζαρος. Πήρε στοιχείο? Το έχω παραγγείλει, αλλά μέχρι να έρθει να εκτελονιστεί. Ο... πώς το λέγανε? Μίτσος, τι κάνει? Αλλάζει δέρμα. Τι να κάνει κι αυτός? Ο... Γρηγόρης. Καλά είναι? Γρηγόρης. Έλα, μην με πειράζεις. Καλά είναι κι αυτός. Παντρεύτηκε? 2 φορές. Έχει 3 παιδιά από κάθε γάμο. Συνεχίζεις το δούλεμα. Αφού με ρωτάς αν παντρεύτηκε. Θυμάμαι ότι ήθελε να αποκατασταθεί. Ήταν παιδί για σπίτι. Εσύ? Παντρεύτηκες? Ο γάμος μου λείπει αυτή την εποχή. Ψάχνω σαν τρελή για δουλειά. Τα αποθέματα στην τράπεζα αρχίζουν και τελειώνουν. Και? Βρήκες τίποτα? Κάτι βρήκα. Part time βέβαια. Όπως σας έχω πολλάκι στο νήσι, με τη ζωγραφική εκφράζουμε τις ιδέες μας και τα συναισθήματά μας. Έτσι ο λόγος μας αποκτά εικαστική γλώσσα. Τις 2 προηγούμενες εβδομάδες ασχοληθήκαμε με την απεικόνιση του αντικειμένου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με βήματα αργά από το περίγραμμα του ανθρωπίνου σώματος και συγκεκριμένα του γυναικείου. Θα μας βοηθήσει η Βίκη. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε για τη βοήθεια που θα μας προσφέρει. Όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο η διεισόμαση, η Βίκη διαθέτει τις ιδανικές αναλογίες μιας γυναίκας που περνάει από την πρώτη νεότητα στην ωριμότητα. Βίκη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν. Ψάχνω έναν τρόπο για να κάνω μια γυναίκα να ανέβει σπίτι. Πες της... Ανέβα σπίτι. Ρε βλαμμένο, απόψε θα βγω με την τώρα. Αν δω ότι με παίρνει, θέλω να την κάνω να ανέβει σπίτι χωρίς να φανεί ότι έχω άλλο σκοπό. Πες της ότι πρέπει να ταΐσεις το σκύλο. Το σκύλο που δεν έχω. Πες ότι πρέπει να ταΐσεις εμένα. Σιγά μην της δείξω εσένα να τρομάξεις, κοπέλα. Άσε που εσύ την κάνεις απόψε, βρες που θα πας. Ότι ξέχασες το σίδερο στην πρίζα. Δεν θέλω να της δώσω την εικόνα της νοικοκυρούλας. Ότι άφησε την κατσαρόλα στο μάτι. Εντάξει, μου ξέφυγε. Πες της ότι θέλεις να της δείξεις κάτι. Τι? Το μικρό Γρηγοράκι. Γιατί να είσαι τόσο μαλακισμένο? Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα της πεις. Πάντως, κοίταξε να είσαι σοβαρός. Μην καταλάβει η γκόμενα πόσο λιγούρης είσαι. Συμβουλές δεν δέχομαι από κανένα και κυρίως από σένα. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι με τα προβλήματά σου. Τζέρκ. Κάποιος με ρώταγε σήμερα για σένα. Ποιος? Δεν θυμάμαι. Άντρας ή γυναίκα? Μη μου βάζεις δύσκολα. Πάντως σε ήξερε καλά. Ποιος μου, ρε? Να, εδώ το έχω. Πήρε γάμο το και με τρίλανε. Τι κάνει ο Γρηγόρης, δώσε χαιρετίσματα του Γρηγόρη. Καλά, μα το θυμηθείς μου λες. Ο Νίκος δεν πήρε κανένα τηλέφωνο, ε? Θα πάρει όταν πρέπει. Τι του ήρθε να πάει αρονάρον στην Αυστραλία? Θα έχει τους λόγους. Ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα? Όχι, αγάπη μου. Είναι δυνατόν εδώ μέσα να ξέρει κάποιος κάτι παραπάνω από σένα? Πού είναι αυτός ο Παναγιός να παίξουμε κανένα χαρτάκι? Έχει ξαπλώσει, είπε να μην τον ενοχλήσουμε. Μέρες έχω να τον δω. Αθάτυχε, εγώ τον βλέπω καθημερινά. Και 4 και 5 φορές κάθε μέρα. Και η Ανέτα ξάπλωσε? Η Ανέτα είναι σε επαγγελματικό δείπνο. Το έχει φάει δουλειά αυτό το κορίτσι. Thank you.
Γνώρισα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου, η πόθη κρυφή μου. Ίσως μια μέρα